παρουσία σας εδώ. 95 χρόνια Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το κόμμα της Νιώτης. Το πιο νέο κόμμα. Ένα χειροκρότημα. Ευχαριστούμε βέβαια και τις κυρίες και όλους που βοήθησαν. Θα τα πούμε μετά που μαγείρεψαν και όλες τις προσφορές. Θα τα πούμε μετά αναλυτικά αυτά. Ένα χαιρετισμό στην πολιτική μας εκδήλωση θα απευθύνει ο Κώστας ο Κόμπος, στέλεχος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι του ΚΚΕ, σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου στην αυξονή συναισθίαση των κομματικών και κνήτικων οργανώσεων της Αμφιλοχίας, με αφορμή 95 χρόνια από τη δράση και τη ζωή του κόμματός μας. Είναι πολλοί αυτοί που μας λένε, ειδικά στην περιοχή μας, ότι τόσα χρόνια υπάρχει και μάλιστα είμαστε και το μεγαλύτερο κόμμα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Και τι καταφέραμε? Δεν έχουμε καταφέρει, λένε, να κυβερνήσουμε ποτέ. Σε αυτούς που καλεμπορέρατε το βάζουν, γιατί υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι δεν τον βάζουν έτσι, τους απαντάμε πρώτα κύριο ότι κάνουν λάθος για το εξής. Το κόμμα μας δεν χρειάζεται να έχει τέτοια κριτήρια. Κριτήρια δηλαδή για το αν έχει κυβερνήσει, αν έχει συμμετάσχει σε κάποιες κυβερνήσεις άλλες. Για μας κριτήριο είναι η συνεισφορά στην οποία έχει βοηθήσει το κόμμα μας για οποιαδήποτε κατάκτηση έχει εργατική τάξη, η συνεισφορά στις κρίσιμες και κορυφαίες στιγμές για την υπεράσπιση της λαϊκής κυριαρχίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του λαού μας. Η προσφορά στον αγώνα για την ταξική συνειδητοποίηση και τον ταξικό προσανατολισμό του κινήματός μας. Την ανασυγκρότηση και την ενεζογόνησή του. Την δημιουργία δηλαδή όλων εκείνων των προϋποθέσεων, ώστε η εργατική τάξη με συμμάχους στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να φτάσουν στην τελική νίκη, την εργατική λαϊκή εκουσία, τον σοσιαλισμό. Το ΚΚΕ δεν έχει κυβερνήσει ποτέ. Δεν έχει συμμετάσχει σε καμία κυβέρνηση. Και δεν πρόκειται να το κάνει όσο η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα θα είναι στην αντιπολίτευση. Δεν θα είναι δηλαδή στην εξουσία. Γνωρίζουμε ότι η στάση αυτή έχει κοστίσει εκλογικά. Είμαστε σίγουροι όμως ότι η ίδια στάση είναι σημαντική παρακαταθήκη και για το ίδιο το κόμμα μας και για το υπόλοιπο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, όσο και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Ειδικά σήμερα, αυτό που έχει ανάγκη ο λαός μας, αυτό που λείπει, είναι μια δυνατή, μια αποφασισμένη εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Σε όλους τους τομείς, στο κίνημα, στους αγώνες, στη βολή, παντού. Αυτό τον ρόλο μπορεί να το παίξει μόνο το κόμμα μας. Εάν βέβαια και ο ίδιος ο λαός μας στηρίξει, μας δώσει τη δύναμη που χρειαζόμαστε, οπουδήποτε τη χρειαζόμαστε, κυρίως στα σωματεία. Βεβαίως και στους δήμους που έρχονται και οι εκλογές, στις περιφέρειες, στη βολή και αλλού. Η εργατική τάξη και ο λαός, το ίδιο το λαϊκό κίνημα, δεν έχουν ανάγκη από κυβερνήσεις ως αν αυτές που ζήσαμε μέχρι σήμερα, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, μαζί βέβαια πάει και η Δημοκρατική Αριστερά. Ούτε σαν αυτές που προορίζονται να υπάρξουν και να παίξουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Εντός δηλαδή των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πάνω κάτω την ίδια πολιτική ενάντια στα μονοπόλια, η υπεράσπιση τους στην ουσία των μονοπωλίων, γιατί έτσι πάντα θα την πληρώνει ο ίδιος ο λαός, όπως γίνεται μέχρι σήμερα δηλαδή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα ξεπερασμένο, είναι αναχρονιστικό. Είναι κόμμα οπισθοδρομικό, με ξύλινο λόγο. Δεν μπορούν όμως να κρύψουν ότι η ίδια η αλήθεια, η ίδια ζωή κάθε μέρα τους διαψεύδει. Ξεπερασμένο και πιστοδοτικό, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι το ΚΚΕ, αλλά αυτοί οι ίδιοι που το 2013 υπάρχει κόσμος ο οποίος εργάζεται μεν, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα δε. Υπάρχει κόσμος που κάθεται στις ουρές της ανεργίας. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να πάνε ούτε να τελειώσουν το σχολείο. Γιατί ο πατέρας τους δεν έχει τσέπη ικανή να καλύψει τα έξοδα. Ο πιστοδρομικό είναι μαθητές να πηγαίνουν μυστική σε σχολεία. Ολόκληρες οικογένειες να φτιάχνουν στα σκουπίδια για να βρουν να φάνε. Την ίδια στιγμή που στην περιοχή μας ειδικά σαπίζουν αγροτικά προϊόντα, γιατί οι αγρότες δεν μπορούν ούτε καν να τα διαθέσουν. Είναι αναχρονισμός και βαρβαρότητα από την ίδια ακριβώς σκοπιά να πεθαίνει ο κόσμος από τις ανεμιές που βγάζουν τα μαγκάλια. Γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να ζεσταθεί, ή να χάνονται ζωές από πλημμύρες επειδή δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα. Αντιθέτως, δεν υπάρχει τίποτα πιο σύγχρονο σήμερα, τίποτα πιο επίκαιρο από αυτό που προτείνει το ΚΚΕ. Δηλαδή τι?
να αξιοποιηθεί η επιστήμη, η τεχνολογία, οι δυνατότητες στην παραγωγική διαδικασία, οι πολιτοπαραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας, όλοι οι εργαζόμενοι και οι επιστήμονες της χώρας μας, με βασικό γνώμονα την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και όχι το κέρδος όπως συμβαίνει σήμερα. Γνωρίζουμε ότι άλλη φιλολογική διέξοδος δεν μπορεί να υπάρξει και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στο πόσο όσο δυνατόν γρηγορότερα θα το συνειδητοποιήσει αυτό η εργατική τάξη και θα αναλάβει τον ιστορικό της ρόλο, αυτόν δηλαδή στο να κατακτήσει την εξουσία και φυσικά την οικονομία. Φυσικά δεν παίζουμε πάντα μόνοι μας, λέμε εμείς. Υπάρχει πιο αντίπολο στη μέση. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει σήμερα 500.000 ευρώ σε κάθε οργανισμό ο οποίος ξεκινά κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον αντικομμουνισμό. Είτε είναι τα δύο άκρα, είτε κάτι άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι ξανά βάλουν στο παιχνίδι το καλύτερό τους παιδί, το φασισμό δηλαδή. Στην περιοχή μας, στην Ελλάδα, τον εκφράζει αυτό η Χρυσή Αυγή με στόχο την τζάκιση του λαϊκού κινήματος. Στις συνθήκες αυτές λοιπόν, που ο καπιταλισμός γίνεται όλο σκληρότερος και πιο επιθετικός απέναντι στο λαό, χρειάζεται όλοι να βοηθήσουμε περισσότερο, ο καθένας στο πόστο του, ώστε να γίνει το κόμμα μας και εμείς οι ίδιοι ικανότεροι να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες που έρχονται και όσες θα είναι. Αυτό για μας σημαίνει το εξής. Θέλουμε ακόμα καλύτερα ριζωμένο στο λόγιο την νεολαία. Θέλουμε ακόμα παντός καιρού, λένε, προετοιμασμένο δηλαδή να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε οποιασδήποτε μορφή επίθεση και αν δέχεται. Θέλουμε ακόμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε και είναι και η περίοδος τέτοια, είναι η οικονομική εξόρμηση, οικονομικά αυτοτελές και πανίσχυρο. Να μην μπαίνει κάποιο τέτοιο εμπόδιο δηλαδή στη δράση μας. Σε όλα αυτά έχουμε όπλα. Τα όπλα μας είναι οι θέσεις μας. Είναι το πρόγραμμά μας, το καινούργιο. Τα όπλα μας είναι ο ριζοσπάστης. Είναι ο διηγητής για την νεολαία. Είναι το κουπόνι, το οποίο πρέπει να το προμηθευτείτε όλοι. Αυτά είχα να πω εγώ. Να σας καλέσουμε στην κεντρική εκδήλωση που θα κάνει η κομματική οργάνωση της Κεντρολογαρνανίας. Θα γίνει στο Αγρίνιο στις 18 του μήνα, στο κτίριο του ΔΥΠΕΘΕ. Και θα μιλήσω με το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, ο Νίκος Σοφιανός. Καλή διασκέδαση να έχετε.